My name is Persephone. I am the daughter of the goddess Demeter and the wife of Pluto, the god of the underworld. I welcome you to my underground kingdom, the Allostratus Cave. It was surprising for me. I've never experienced such a thing. Actually, honestly, I prefer a life guide, but it's interesting doing it this way. And I like the pace of the robot. It is going slowly, so I can look around. It's fine. Τι ηλικία έχει το σπήλαιο? Το σπήλαιο της Αλληστράτης έχει ηλικία περίπου 3 εκατομμυρίων ετών. Die große Halle ist mit 45 Metern Länge und 15 Metern Höhe der größte Raum der Höhle. Το ρομπότ αυτό έχει κύρια χαρακτηριστικά. Μπορεί να κάνει ξαναγήσεις σε 33 γλώσσες και συγχρόνως να κάνει ξαναγήσεις σε 3 διαφορετικές γλώσσες. Έχει τη δυνατότητα να απαντά και στις ερωτήσεις των επισκεπτών. Κάνει τα πρώτα 150 μέτρα, δηλαδή 3 στάσεις, και τα υπόλοιπα οι επισκέπτες ξαναγούνται από τον άνθρωπο ξαναγό. Το σπήλαιο είναι από τα ομορφότερα σπήλαια όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Έχει ποικιλόμορφους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Έχει πάρα πολλούς χρωματισμούς, μπορούμε να δούμε και κόκκινους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, αλλά έχει και μία ειδική μορφή σταλακτιτών, όπως είναι οι εκεντρίτες. Είναι σταλακτίτες άμορφης ανάπτυξης, οι οποίοι αναπτύσσονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Να ευχαριστήσουμε την Περσεφόνη του ρομπότ μας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία ξαναγήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε. Γενικότερα έχω εντυπωσιαστεί από το σπήλιο. Βέβαια είχαμε και μια άψογη ξαναγώ. Έτσι, μας εξήγησε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Λοιπόν, πατώντας εδώ, είναι νυχτερίδες. Να πάμε και στο Αλληστράτη την Περώνη. Ναι. Νάτε. Αυτό είναι το μικροοργανισμός. Τώρα φαίνεται σε μεγέθηση. Έργο τέχνης. Της φύσης. Σε work of art. Δύσκολος, είμαι δύσκολος. Τα ρομπότ κάποια στιγμή θα αντικαταστήσουν πολλές δουλειές στο μέλλον, αλλά πιστεύω δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο σε όλους τους τομείς γενικότερα. Γιατί αυτό που λένε και οι επισκέπτες, αυτό που εκφράζουν οι περισσότεροι τουλάχιστον, ενδιαφέρον το ρομπότ πρωτότυπο, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή που έχουμε με τον άνθρωπο ξεναγώ. According to the legend, while one day I was picking flowers, the earth suddenly opened. Pluto jumped out.
από νερό ή από αυτή τη μεγάλη ρούμη. Όλα τα ενζήματα που μετέφερε το νερό της βροχής από το πέτρωμα εναποτεύουν... The reddish brown colors you see on the cave formations, like on the flames, are due to iron, oxides of iron. Η εξενέρεση από το ρομπότ είναι σε ένα αρχαιακό στάδιο, θα έλεγα. Είναι πολύ όμως ενδιαφέρουσα, διότι μαθαίνεις πράγματα. Βλέπεις την τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει και να υποκαταστήσει εν μέρη τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει βέβαια το συναίσθημα. Υπάρχει λίγα και αυτή η, θα έλεγα, η τεχνική γλώσσα η οποία υπάρχει.